Πώς είδες το παιχνίδι? Πώς είδατε, κορίτσια, το παιχνίδι? Πώς είδες το παιχνίδι? Καλό ήταν. Θεωρείς ότι το σχολικό πρωτάθλημα είναι έτσι υψηλού επίπεδου? Ναι. Θα πρέπει να είναι κλειστές οι κερκίδες ή να ανοίγουν για τα παιδιά? Πρέπει να είναι ανοιχτές για να μπορούμε να υποστηρίζουμε το σχολείο. Συμφωνώ και εγώ, γιατί δεν έχει νόημα έτσι να γίνονται αγώνες χωρίς να υπάρχουν μέσα μαθητές να υποστηρίξουν. Ποια ομάδα υποστήριξε σήμερα? Τις αντιμάχες. Ήτανε δίκαια νικήτρια? Πώς το είδες το παιχνίδι? Πιστεύω ήταν δίκαια νικήτρια. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου. Αντώνη, συγχαρητήρια. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μπράβο και στις δύο ομάδες, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Θα ήθελα να πεις πώς είδες το παιχνίδι αυτό, το πολύ ωραίο ντέρμπι? Σίγουρα ήταν ένας τελικός, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν πολύ δυνατή και αντίπαλη ομάδα. Το παλέψαμε, μείναμε στο δεύτερο μήνυμα με 10 και πήραμε την νίκη. Πολύ ωραίο παιχνίδι, suspense. Πέναλτι, χαμένα πέναλτι, χαμένες ευκαιρίες. Θεωρείς ότι το σχολικό πρωτάθλημα στην Go είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο? Σίγουρα υπάρχουν ατομικά καλοί ποδοσφαιριστές και σαν ομάδες. Υπάρχουν και πολλά παιδιά που παίζουν στις κατηγορίες εδώ, σε 12 κόμ. Πιστεύω ναι, είναι ένα καλό πρωτάθλημα το σχολικό που γίνεται. Σε ποιους θα θέλεις να αφιερώσεις την κατάκτηση του πρωταθλήματος εδώ στο ΙΓΚΟ και στη συνέχεια βέβαια? Σε όλη την ομάδα μου, στα παιδιά που ήρθαν από το σχολείο να μας στηρίξουν και στον Μιχάλη τον Πέρο που δεν είναι μαζί μας δυστυχώς. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Εξαιρετική πρόκληση στην επόμενη φάση απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Πώς είδες το παιχνίδι? Έτσι. Εντάξει, ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Το καταλαβαίνω, τα παιδιά έχουν κουραστεί. Παίζανε τρεις συνεχόμενες μέρες. Το αποτέλεσμα μετράει. Αυτά. Σε ποιον θα αφιερώσει αυτή την νίκη? Στο Μιχάλη τον Πέρο. Μαζί από εκεί ψηλά. Όλα τα παιδιά αφιερώνονται στο Μιχάλη τον Πέρο στη μνήμη του, έτσι. Ναι. Σας λείπει σαν άνθρωπο, σαν παρουσία? Φυσικά. Πηγαίνω κατ' την ομάδα. Έκανα τα πάντα. Εσύ, πώς είδες το παιχνίδι? Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες προσπαθήσανε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε και στάθηκαμε τυχεροί. Ευχαριστούμε και τον τερματοφύλακά μας που έκανε μια εκπληκτική επέμβαση και μας έστειλε στους 7ους ουρανούς. Θα υπάρξει συνέχεια στις επόμενες φάσεις? Ευελπιστούμε, ναι, να περάσουμε από Κάλυμνο, να σαρώσουμε και εκεί. Και το Λύκειο Αντιμάχιας να γίνει γνωστό παντού. Σας εύχομαι, παιδιά, Λόψακα, καλή συνέχεια. Καλά. Γιάννη, συγχαρητήρια. Μεγάλη νίκη απέναντι σε πολύ μεγάλο αντίπαλο. Πώς είδες το σημερινό ντέρμπι, το οποίο έκρινε και τον τίτλο του πρωταθλητή για φέτος στα σχολικά? Η αλήθεια, το περιμέναμε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Γενικά από πέρυσι και από τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αυτή την. Το θέλαμε πολύ να το πάρουμε. Και μπήκαμε δυναμικά, σε καμία σχέση με το μάτς της Δευτέρας. Μπήκαμε όλοι δυνατά, δώσαμε το 110% καθένας μας και ακόμα και με 10 προσπαθήσαμε και δείξαμε αυτό που αξίζουμε. Η συνέχεια, Γιάννη? Η συνέχεια, όσο δυνατά μπορούμε, έχουμε και την εκδομή της τήρησης, η οποία εντάξει θα μας χαλάσει όσο γίνεται, αλλά δεν πειράζει, όλοι μαζί όπου μας βγάλει, όπου μας βγάλει. Το σχολικό πρωτάθλημα έδωσε φέτος πολλά μηνύματα. Εξαιρετική ποιότητα, πολύ καλά παιδιά οι αθλητές. Ναι, ήταν όλοι οι αλήθειοι που ερχόμαστε από συλλόγους, από ομάδες, όλα αυτά. Έχουμε μια αρχή εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Εντάξει. Γιάννη, ό,τι μπορούμε, δίνει ο καθένας. Σε ποιον θα ήθελες να αφιερώσεις τη σημερινή επιτυχία του λυκείου σου? Πάνω απ' όλα στον φίλο μας συγχωρεμένο, τον Πέρο, ο οποίος δεν είναι στη ζωή τώρα αυτή τη στιγμή. Έφυγε άδικα. Και πάνω απ' όλα εκεί πέρα δώσαμε όλοι μας το όλο μας το είναι, όλα μας εκεί πέρα να την αφιερώσουμε για αυτό το παιδί, ο οποίος αν ήταν εδώ φέτος μπορεί και να παίζει. Σε ευχαριστώ. Καλή αυτά. Συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, συγχαρητήρια. Η ομάδα σου απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα πήρε τη νίκη, κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή εδώ στο Ινίσο ΚΟ. Έπετε συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι σήμερα δείξαμε πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο παιχνίδι. Η ομάδα μας ήταν για μένα από τα πρώτα λεπτά κυριαρχική στο κήπεδο και άξια και τη συνέντευξη. Νίκο, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια. Θεωρείς ότι άξια και οι δύο ομάδες φτάσατε στον τελικό του σχολικού πρωταθλήματος? Σύμφωνα με το παιχνίδι που έγινε σήμερα, σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς.
και δύο μάνας αναγνωστικές και που θέλει και δύο λεπτομέρειες. Σε λίγο καιρό θα ανεβείτε και στη... θα πάτε Ρόδο, θα πάτε και εύχομαι ολέψη, θα πάτε Αθήνα. Θεωρείς ότι ήρθε η ώρα ένα λύκειο της ΚΟ να πάει σε φάσεις ακόμα πιο ψηλές? Ευχαριστούμε. Είναι το όνειρό μας. Όλοι πολλά χρόνια περιμένουμε αυτό. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποτελέσουμε το στόχο μας. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, Νικόλα. Θοδωρή, συγχαρητήρια. Ήσουν πραγματικά ένας ογκόλιθος. Δεν πολύ δύσκολη η αντίπαλη ομάδα που ήταν εξαιρετική. Έκανε σήμερα φάση, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια κάνουν πάρα πολλές φάσεις. Θέλω να πεις πώς είδες το παιχνίδι, αυτό το πολύ δυνατό ντέρμπι του σχολικού πρωταθλήματος. Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι πιστεύω. Και μπήκαμε μέσα αποφασισμένοι να το πάρουμε με κάθε κόστος. Παίξαμε σκληρά, δώσαμε τον καλύτερό μας αυτό και πιστεύω ότι ανταμείφθηκε. Η συνέχεια είστε πολύ δυνατή ομάδα. Θα υπάρξει κάποια βελτίωση, κάποιοι παίχτες δεν αγωνιστήκαν, θα ενισχυθεί? Εντάξει, θα υπάρξουν βέβαια κάποιες προπονήσεις έτσι να βελτιωθούν κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν χρόνο συμμετοχή σε άλλες ομάδες. Και εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα τι θα γίνει, αλλά κάποια στάνταρ θα τα έχουμε. Επόμενος αντίπαλος στο Λύκειο της Καλύμνου. Αν δεν κάνω λάθος. Θεωρείς ότι θα σταθεί εμπόδιο στο να πάτε στη Ρόδο και από εκεί και πέρα Αθήνα? Πώς θα βλέπεις αυτό? Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι, έτσι. Και κανένα μην υποτιμάμε. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε και στο πρώτο παιχνίδι, να υποτιμήσουμε τους αντιπάλους μας και χτυπούσαμε το κεφάλι μας στον τοίχο μετά. Τώρα θα πάμε πιο με σφιχτά τα δόντια και θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο καλύτερα. Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι ολόψη για καλή σχολική διαδρομή και σε όλα ό,τι κάνεις. Άντι, πολύ καλό ποδόσφαιρο σήμερα, εξαιρετικό και από τις δύο ομάδες. Εσύ διακρίθηκες, πάλεψες, κράτησες όσο μπορούσες την ομάδα σου μέσα στο παιχνίδι. Θα ήθελα να πεις πώς είδες αυτό το πολύ ωραίο ντέρμπι που είδαμε σήμερα. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος, βέβαια, έτσι. Ήμασταν κουρασμένοι, πρώτα απ' όλα, τρίτος αγώνας σε σερί. Πιστεύω το μάτς το είχαμε, φάνηκε και τώρα στο τέλος, το πάθος. Τι να πω, δεν μας ήθελα. Δεν ξέρω τι φταίει. Τώρα, καλή συνέχεια στα παιδιά που παίζουν εξάλλου για το φίλο τους που χάσανε το καλοκαίρι. Αυτά. Θεωρείς ότι είναι πιο σημαντικό να μην χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού από το να κερδίσει ένα παιχνίδι? Σαφώς και είναι. Σαφώς και είναι. Ναι. Σε ευχαριστώ. Καλύτερα να χάσει κάποια ομάδα στο ποδόσφαιρο παρά να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Πόσο μάλλον ενός νεαρού παιδιού, έτσι σημαντική σας. Μπράβο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, παιδί μου. Παόλο, παίξατε πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή ομάδα. Εξαιρετική, θα έλεγα, ομάδα του ΟΠΑΛ της ΚΟ. Χάσατε ένα πέναλτι στο τέλος. Ευκαιρίες. Μπορούσε να πάει και στα πέναλτι. Πάντως, ήσασταν και οι δύο ομάδες εξαιρετικές. Πώς είδες το παιχνίδι, τι ήταν αυτό που κατά την άποψή σου έκρινε το τελικό αποτέλεσμα? Το παιχνίδι ήταν, ήμασταν ισοδύναμες ομάδες. Το παιχνίδι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει σίγουρα για να στείλουμε το μάτς στο πέναλτι, ακόμα και να κερδίσουμε. Πήραμε το πέναλτι, το χάσαμε, ήταν γραφτό. Δεν έχουμε να κάνουμε, συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια στην αντιμάχια στην προβολία της. Είδα έτσι ένα πνεύμα πολύ καλό μεταξύ σας οι αντίπαλες ομάδες. Τα παιδιά είστε φίλοι, γνωστοί. Θεωρείς ότι το σχολικό πρωτάθλημα της ΚΟ είναι σε υψηλό επίπεδο? Ναι, εννοείται. Υπάρχουν αρκετά παιδιά με υψηλές δυνατότητες που παίζουν σε μεγάλες κατηγορίες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τα παιδιά. Είμαστε φίλοι. Μάλιστα, τα παιδιά αφιερώσανε τις αντιμάχες την πρόκρισή τους σε ένα παιδί που δεν είναι, σε ένα συμμαθητή σας που δεν είναι ανάμεσά μας, τον Πέρο. Θεωρείς ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ ανώτερη από έναν αγώνα ποδοσφαίρου? Εννοείται. Πρώτα υγεία και μετά το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι και σε ένα ολόψυχα καλή σταδιοδρομία στα σχολικά σου και σε εξετάσεις που έχεις μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.